Ο Χέρμαν Μέλβιλ, 1819-1891, ήταν Αμερικανός συγγραφέας, περισσότερο γνωστός για το κλασικό του έργο «Moby Dick», που το εμπνεύστηκε καθώς πέρασε και αρκετό διάστημα σε φαλαινοθυρικό. Ο Χέρμαν Μέλβιλ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου 1819. Γονείς του ήταν ο Άλαν Μέλβιλ και η Μαρία. Ο Χέρμαν ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά της οικογένειας, με σκοτσέζικη και ολλανδική καταγωγή. Μέρος μιας εδρεωμένης οικογένειας της Βοστόνης, ο Άλαν Μέλβιλ πέρασε πολύ χρόνο εκτός Νέας Υόρκης και στην Ευρώπη ως έμπορος και εισαγωγέας γαλλικών ξηρών προϊόντων. Και οι δύο παππούδες του Χέρμαν Μέλβιλ ήταν ήρωες του Αμερικανικού πολέμου για την ανεξαρτησία και ο Χέρμαν αισθανόταν ικανοποίηση από τη διπλή επαναστατική του καταγωγή. Ο Χέρμαν Μέλβιλ πήγε σχολείο στην ηλικία των 5 χρόνων. Όταν ήταν 7 χρόνων κόλλησε οστρακιά, αλλά κατάφερε να την ξεπεράσει. Το 1832, όταν έγινε 12 χρόνων, ο πατέρας του χρεοκόπησε και πέθανε και η οικογένεια βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική αδυναμία. Έτσι ο Χέρμαν έγινε υπάλληλος σε ένα κατάστημα. Το 1835, ενώ ακόμα δούλευε υπάλληλος, γράφηκε στην Ακαδημία του Όλμπανι. Και στην οικονομική κρίση του 1837 κατάφερε να διοριστεί δάσκαλος σε ένα σχολείο της Μασαχουσέτης. Το 1839, μετά την απόλυσή του από το σχολείο, πήγε ως απλός ναύτης σε ένα εμπορικό πλοίο. Γυρίζοντας από το πρώτο ταξίδι του το 1840, εντάχθηκε στο προσωπικό του φαλαινοθυρικού Ακούσνε. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού έμεινε 18 μήνες στο Ακούσνε, ο Μέλβιλ πήδησε ένα πρωί από το καράβι μαζί με έναν συνάδελφό του ναυτικό, ενώ το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στις νήσους Μαρκέζας του νότιου Ειρηνικού ωκεανού. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλαινοθυρικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν ίσως οι αιτίες που τον έσπρωξαν σε αυτή τη φυγή. Για κάποιο διάστημα έζησε μαζί με τους ιθαγενείς τύποι, που, όπως είπε αργότερα ο ίδιος, ήταν κανιβάλοι. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν ο Μέλβιλ υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμαλωτός τους. Η ιστορία της παραμονής του στις Μαρκέζας περιγράφεται στο βιβλίο του Τύπη, το οποίο ολοκλήρωσε το 1845, αλλά συνάντησε πολλές δυσκολίες για τη δημοσίευσή του. Περί τα μέσα Αυγούστου, ο Μέλβιλ έφυγε από το νησί με το αυστραλιανό φαλαινοθυρικό Λούσιαν, με προορισμό την Ταϊτή, όπου συμμετείχε σε μια ανταρσία και φυλακίστηκε για λίγο. Τον Οκτώβριο αυτός και ο σύντροφός του δραπέτευσαν από την Ταϊτή. Ο Μέλβιλ βασίστηκε σε αυτές τις εμπειρίες για το βιβλίο «Όμο», τη συνέχεια του Τύπη. Το Νοέμβριο συμφώνησε να είναι ναυτικός σε ένα φαλαινοθυρικό για μια εξάμηνη δραστηριότητα και απολύθηκε στα νησιά της Χαβάης τον Μάιο του 1843. Εκεί έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και σε ένα βιβλιοπωλείο. Σύντομα όμως έφτασε στη Χονολουλού το παλιό του πλοίο, το Ακούσνε, που έψαχνε για λιποτάκτες. Φοβούμενος μήπως τον βρουν και τον ξαναπάρουν στο φαλαινοθυρικό, ο Μέλβιλ έσπευσε να μπει σε ένα αμερικάνικο πολεμικό πλοίο ως απλός ναύτης. 14 μήνες αργότερα έφτασε στο λιμάνι της Βοστόνης. Τις εμπειρίες του στο πολεμικό πλοίο έγραψε στο βιβλίο του «White Jacket, ο Ασπροφόρης». Γυρίζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το γράψιμο. Μετά την έκδοση των βιβλίων του Τύπη και Όμο, είχε γίνει διάσημος ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Τα επόμενα έργα του ήταν το Μαρντί και η Κόκκινη Φλόγα. Τον Αύγουστο του 1847, ο Μέλβιλ παντρεύτηκε την Ελίζα Μπεθσό, κόρη του Λέμιουελ Σό, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. Απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Αγόρασαν και ένα αγροτόσπιτο στο Πίτσφιλντ της Μασαχουσέτης. Εκεί γνώρισε και συνδέθηκε στενά με τον διάσημο συγγραφέα Ναθάνιελ Χόθορν. Σε αυτόν αφιέρωσε ο Μέλβιλ το βιβλίο του Μόμπι Ντίκ, το οποίο εκδόθηκε το 1851. Ακολούθησαν και άλλα έργα του, όπως ο Μπενίτο Σερένο και ο Μπίλι Μπαντ. Αλλά η φήμη του σαν συγγραφέα ξέπεζε εκείνα τα χρόνια. Το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακός υπάλληλος στη Νέα Υόρκη για να ζήσει. Έμενε σε αυτή τη θέση 19 χρόνια.
Ο Χέρμαν Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου 1891 σε ηλικία 72 χρόνων στη Νέα Υόρκη από καρδιακή προσβολή. Τα βιβλία του είχαν σχεδόν ξεχαστεί από όλους. Μόνο αργότερα, το 1920, ανανεώθηκε το ενδιαφέρον του κοινού για τα έργα του Μέλβιλ. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο διάσημους Αμερικανούς συγγραφείς και το βιβλίο του «Moby Dick» θεωρείται ένα από τα καλύτερα έργα του κόσμου.